Αντιμέτωπη με την τρομοκρατία βρίσκεται εκ νέου η Τουρκία μετά τις δύο επιθέσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες ώρες αφότου η καμικάζη αυτό ανατινάχθηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτο που βρίσκονται η Αγία Σοφία και το Μπλε Τζαμί, η ακροαριστερή οργάνωση Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα Μέτωπο ανέλαβε την ευθύνη για το κτύπημα που προκάλεσε το θάνατο ενός αστυνομικού και τον τραυματισμό ενός άλλου. Η γυναίκα που έχει συμμετάσχει και σε άλλες επιθέσεις κατεγράφει από τις κάμερες ασφαλείας μερικές στιγμές νωρίτερα φορώντας νικάμπ. Πριν μπει στο τριώροφο κτίριο, μιλώντας αγγλικά, ισχυρίστηκε ότι έχασε το πορτοφόλι της και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένη. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέλος της ίδιας οργάνωσης συνελήφθη μετά τη ρήψη χειροβομβίδα σε κοντινή απόσταση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Η ανάληψη ευθύνης έγινε στην ιστοσελίδα Κραυγή του Λόγου, καταγγέλλοντας το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης για τα φαινόμενα διαφθοράς και τη δολοφονία του 15χρονου Μπερκίν Ελβάν, που υπέκυψε 9 μήνες αφότου έπεσε σε κόμμα μετά τον τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταστολής αντικυβερνητικής διαδήλωσης.